στο σώμα του Ιησού Χριστού για να μπορεί ο καλός Θεός να εργάζεται πάνω μας και να βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη. Πλούσια πίστη, φτωχή πίστη, άρρωστη πίστη. Και όσο υγιένουμε πνευματικά, υγιένει και η πίστη μας. Και κατά συνέπεια θα πάρει εντολή να αυξηθούμε και να πλουτίσουμε. Που είναι ο πλουτός, είναι πάνω στο έργο του Ιησού που μας δίνει πνευματική γνώση. Δεν σας κάνει εντύπωση που βλέπουμε το σαρκικό πνεύμα να ηγείται σε χιλιάδες αναγεννημένα παιδιά το Θεό, το σαρκικό πνεύμα. Πώς οδηγεί το σαρκικό πνεύμα, ηγείται. Γιατί είναι μια ενέργεια κρίσης. Το πνεύμα το Άγιο χρησιμοποιεί ανθρώπους μέσα από την κρίση. Άρα απλά τι γίνεται, συντηρούνται οι άνθρωποι, γιατί αυτό το υλικό υπάρχει, δεν υπάρχει επίγνωση του σταυρού και στο τέλος τι γίνεται, μπορεί να συντηρούνται τα παιδιά του Θεού, αλλά ηγείται το σαρκικό πνεύμα. Και αυτό το πνεύμα δεν μπορεί να δώσει κάτι καθαρό στον κόσμο, να μπορούν να αναπτυχθούν οι άνθρωποι και να αρχίσουν να αναπαύονται σαν παιδιά του Θεού στον ίδιο τον Κύριο. Γιατί το να είσαι παιδί του Θεού είναι μεγαλύτερο από κάθε χάρισμα, από κάθε διακονία, γιατί είσαι ένα παιδί του ζωντανού Θεού. Είσαι το παιδί του πραγματικά. Και πώς θεραπεύονται όλα αυτά τα πράγματα, γι' αυτό ο Κύριος θα φέρει θεραπεία στο λαό του. Και η θεραπεία είναι για όλα τα παιδιά του Θεού. Καθώς πηγαίνουμε στο Σταυρό του Ιησού και λέμε, Κύριε, θεράπευσέ μας με το αίμα του Ιησού Χριστού. Έχουμε το θάρρος να πηγαίνουμε στο Σταυρό του Ιησού για να μπορεί ο Θεός να μας θεραπεύει. Όταν κάποιος δεν θεωρείται είναι ασθενής, ο γιατρός δεν μπορεί να του δώσει συνταγή. Όταν κάποιος αισθάνεται ότι είναι ασθενής, ο γιατρός του δίνει το φάρμακο. Γι' αυτό ο Σταυρός του Ιησού μας λέει κάτι, ότι όλοι έχουμε ασθενείς. Και πηγαίνουμε και υποκλεινόμαστε, πηγαίνουμε ταπεινωνόμαστε για να μπορεί το αίμα του Χριστού να μπορεί να φέρει θεραπεία στη ζωή μας και να λάβουμε ιδιαίτερη χάρη απλά στο υπέροχο όνομα του Ιησού. Ευχαριστώ τον Θεό. Έτσι ο Σταυρός του Ιησού έχει όλη τη δύναμη, έχει όλη τη θεραπεία και έχει όλη την χάρη να υγιένουμε πρώτα στο πνεύμα, μετά στην ψυχή και μετά στο σώμα. Ευχαριστώ τον Θεό. Δεν σας κάνει εντύπωση που παιδιά του Θεού φεύγουν σε 10, 20 χρονών, 25, 30 χρονών από ασθένειες, από ατυχήματα. Αυτό τι είναι. Έχει αρρωστήσει η πίστη. Και όταν η πίστη έχει αρρωστήσει, δεν μπορεί να σε διαφυλάξει. Δεν μπορεί να σε προστατεύσει. Και κατά συνέπεια στην άρρωστη πίστη υπάρχει χώρος και χτυπάει το κακό. Χτυπάει το κακό όταν η πίστη λαμβάνει από το αίμα, παίρνει δικαιώματα προστασίας. Και το κακό να έρθει αμέσως θα σε διαφυλάξει το αίμα του Ιησού. Αμέσως θα σε προστατεύσει γιατί παίρνει το δικαίωμα από τον Σταυρό να μπορεί να διαφυλάει τα παιδιά του Θεού καθώς βρίσκουμε ιδιαίτερη χάρη από το έργο του Ιησού απλά στην κοινωνία του Σταυρού για να μπορεί ο Θεός να εργαστεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όποιος θέλει οτιδήποτε όλα αυτά που λέμε να τα συζητήσουμε πιο βαθιά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Εκτός εκκλησίας να έχουμε έτσι. Γιατί αυτό που μας διαφυλάει, δηλαδή παράδειγμα, το είπαμε και την άλλη φορά. Ο λαός Ισραήλ γιατί θα φτάσει σε αυτή την απόλυτη πτώση, για ποιο σκοπό, για μία και μόνο αμαρτία, για μία και μόνο αμαρτία. Γιατί ασέβησε στο αίμα του και χρησμένο. Και αυτή η αμαρτία του Ισραήλ ακολουθεί το σώμα του Ιησού. Την ακολουθεί και σήμερα, γιατί αυτή η αμαρτία είναι πάνω στο σώμα του Ιησού και πρέπει το σώμα να βγει από αυτή την αμαρτία, να αναπαυθεί στον Σταυρό, να πάρει χάρη για να σπάσει αυτή η κατάρα. Γιατί αυτή η κατάρα κυνηγάει την Εκκλησία. Και αυτό βλέπουμε το σώμα και το αίμα του Ιησού έχει γίνει ένα τυπικό κομμάτι της Εκκλησίας μας. Ένα τυπικό κομμάτι, γιατί η Εκκλησία είναι ένα περιβάλλον να πάρεις κοινωνία από τον Σταυρό. Να πάρεις θεία κοινωνία από τον Σταυρό. Γιατί αυτή η θεία κοινωνία σε κάνει και υγιένης, σου δίνει δικαιώματα και σου δίνει πραγματικά την ανάπαυση στον Θεό.